Αλλάζει όλους τους ανθρώπους η ζωή με τα παιδιά. Έτσι. Και αποκτά νόημα και περιεχόμενο. Α, δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ αυτό δημόσια. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Και πράγματι αυτό το που πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε μία και δύο φορές, ναι, είναι ότι αυτά που ζούμε σαν κινηματογραφική ταινία αυτά τα 3 χρόνια, δυστυχώς θα μας στιγματίσουν για πολλές δεκαετίες. Όπως στιγμάτισαν παλιότερες γενιές η μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός, ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος. Δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά αυτό που ζούμε δεν αφορά εμάς. Αφορά τις επόμενες γενιές. Και άρα έχουμε ένα καθήκον παραπάνω να σταθούμε στο ύψος της ευθύνης. Διότι αφορά τις επόμενες γενιές. Αφορά τα νέα τα παιδιά. Αφορά τα παιδιά τα οποία σήμερα ξεριζώνονται από τη χώρα. Διότι το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, οι ερευνητές, οι επιστήμονες φεύγουν από αυτή τη χώρα. Ήταν εκατοντάδες αυτοί που με υποδέχτηκαν στο Κολούμπια, στο CUNY, στο City University of New York, στα δύο πανεπιστήμια που μίλησα. Και ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν ελπίδα να γυρίσουν ξανά πίσω στην πατρίδα μας. Το πιο δυναμικό κομμάτι, οι επιστήμονες, οι ερευνητές, αυτούς που τους θέλουμε να τους κρατήσουμε εδώ για να είναι η πρωτοπορία στην προσπάθειά μας να συγκροτήσουμε τη χώρα. Και αυτό είναι το δράμα μας. Ότι δεν πρέπει να χαθεί κι άλλη μια γενιά. Αυτά τα παιδιά που τώρα είναι 5 χρονών, 10 χρονών. Και κύριε Αυτιά, ναι, νομίζω ότι αν πρέπει να κάνουμε κάτι να μπει ένα φρένο σε αυτή την καταστροφή, είναι γιατί το χρωστάμε στις επόμενες γενιές. Αλλά να τελειώσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Βεβαίως. Αυτός ο τόπος έχει ζήσει μεγαλύτερες καταστροφές, ίσως και μεγαλύτερες καταστροφές από αυτή που ζούμε τώρα. Μπόρεσε και στάθηκε στα πόδια του. Μπόρεσε και ανασυγκρότησε αυτός ο λαός τις δυνάμεις του σε πιο δύσκολες στιγμές. Μετά τον ξεριζωμό, μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Γιατί έγινε αυτό, κύριε Αυτιά? Έγινε διότι υπήρξε ένα εθνικό συλλογικό όραμα. Και αυτό το συλλογικό όραμα θέλουμε να δώσουμε εμείς στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί το συλλογικό μας όραμα να είναι περικοπές στους μισθούς και συντάξεις και λιτότητα. Δεν μπορεί το συλλογικό μας όραμα να είναι ανεργία και φτώχεια και αναξιοπρέπεια. Ούτε νόμος και τάξη. Το συλλογικό μας όραμα πρέπει να είναι να ξανακάνουμε την Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της με αξιοπρέπεια. Το συλλογικό μας όραμα πρέπει να είναι να αλλάξουμε και εμείς συνήθειες. Να προχωρήσουμε σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Να σταματήσει το ρουσφέτι και η αναξιοκρατία. Να σταματήσει το φακελάκι στα νοσοκομεία. Να σταματήσει η αδικία. Το συλλογικό μας όραμα είναι να φτιάξουμε ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο. Το συλλογικό μας όραμα είναι να μπορούμε να παράξουμε από το δικό μας μόχθο και να διανέμουμε δίκαια το παραγόμενο προϊόν. Και το συλλογικό μας όραμα πρέπει να είναι να σταματήσουμε να ζούμε από τα δανεικά και να ζήσουμε από τις δικές μας δυνάμεις. Αυτή είναι και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, κύριε Αυτιά. Πιστεύω ότι μπορεί ο ελληνικός λαός να πάρει δύναμη και από την ιστορία του, να αντλήσει από τις πιο δημιουργικές του δυνάμεις και να σταματήσει αυτή την καταστροφή, να νικήσει το φόβο και να ξανακτήσει την προοπτική και τη δημιουργία. Θα είναι ένας δύσκολος δρόμος, αλλά θα είναι ένας δρόμος δημιουργικός, τον οποίο θα το βαδίσουμε με αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.